Οι γερουσιαστές ενέκριναν τις τοποθετήσεις πρεσβευτών, όταν από τα θεωρία μια τολμηρή γυναίκα δεμένη με σχοινή αρχίζει να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους. Είναι ακτιβίστρια της Greenpeace που ξεδιπλώνει ένα πανό που γράφει «Το μεταλλαγμένο καλαμπόκι συνιστά προδοσία για την πατρίδα». Οι γερουσιαστές έμειναν άφωνοι καθώς τα μέλη της Greenpeace τους καλούσαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους απαγορεύοντας τα μεταλλαγμένα σιτηρά. Hacemos un llamado contundente a los senadores de la República a recordar un mensaje importante. La patria es primero. Y la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano representa una traición a la patria. Les exigimos que busquen la reinstalación a la moratoria de la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano. Το καλαμπόκι είναι από τα βασικά αγροτικά προϊόντα στο Μεξικό. Περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι παράγονται ετησίως. Η κυβέρνηση όμως δείχνει να μην ενδιαφέρεται για να διασφαλίσει την ποιότητα του προϊόντος. Οι καταναλωτές ανησυχούν, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλουν και οι πολιτικοί απλώς αδιαφορούν.